Θέλω ένα σχόλιο σας πρώτο, γιατί σήμερα είχαμε επίσημη πρεμιέρα των σχολείων. Μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις τους, στην τρίτη λυκείου. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά ήσασταν κι εσείς σύμφωνοι με αυτό το crash test, όπως το ονομάζουν, με φόντο βεβαίως την 1η Σεπτέμβρη τη νέα σχολική χρονιά, και αν θα έπρεπε οι μαθητές να γυρίσουν τόσο γρήγορα τελικά στις τάξεις τους ή όχι. Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να το κάνουμε σαφές, νομίζω, και προς όλες τις κατευθυνσεις, ότι για εμάς και νομίζω θα έπρεπε και για όλους μας, ο μοναδικός αρμόδιος που θα έπρεπε να λαμβάνει αποφάσεις, άρα και την ευθύνη για όλες αυτές τις σταδιακές μεταβάσεις στην, όπως είπατε και εσείς πριν, κανονικότητα, είναι η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Αυτό δεν είναι ούτε πολιτική απόφαση ούτε τίποτα άλλο. Η πολιτική απόφαση είναι αυτή που έχουμε πάρει εξ αρχής όλοι μας, η οποία λέει ότι είναι πρώτα οι ανθρώπινες ζωές και μετά οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και στη βάση αυτής της απόφασης υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι μας δίνουν τις κατευθύνσεις για το με ποια στάδια πρέπει να επανέλθουμε σιγά σιγά στη ζωή μας, προφανώς διαφορετική, αλλά στο πώς την είχαμε συνηθίσει. Βέβαια, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε και εσείς, βάλαμε και εμείς ένα αστεράκι. Ένα αστεράκι το οποίο λέει ότι δεν είναι τόσο εύκολα κατανοητό, γιατί ενώ υπάρχουν άλλοι κλάδοι που, για παράδειγμα, θέτουν μείζωνα ζητήματα στην πραγματική οικονομία, στην καθημερινότητά μας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πιθανώς δεν πρέπει να γίνει από εκεί το ξεκίνημα, πιθανώς να βιαστήκαμε να ξεκινήσουμε από τα σχολεία, τα οποία μάλιστα δημιουργούν και ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσον είναι ασφαλές το άνοιγμά τους, με τι όρους και με τι τρόπους. Σας ρωτάω γιατί φαίνεται και κατά κάποιο τρόπο και στην πληρότητα τελικά εντός της σχολικής κοινότητας. Βλέπουμε ότι πολλοί μαθητές δεν έδωσαν τελικά το παρόν και αναμένεται όσο περνάνε οι μέρες τελικά να μην παρουσιαστούν μαθητές της τάξης υπό αυτή την έννοια. Και νομίζω είναι και λογικό και ίσως και λίγο αυτονόητο. Ο κόσμος ακόμα φοβάται. Όταν λοιπόν μιλάμε έστω και υπό μέτρα προστασίας με τα οποία ανοίγουν οι σχολικές αίθουσες, μιλάμε για επαφές των παιδιών μεταξύ τους, που πιθανώς να υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες και στα παιδιά, ακόμα και στην οικογένειά τους, παρά τις δικλείδες που έχουν δοθεί και καλώς έχουν δοθεί, νομίζω πιθανώς να μπορούσε όχι να μην ανοίξουν τα σχολεία, να πάμε σε ακραία μέτρα, αλλά να μην ξεκινάγαμε από εκεί την επιστροφή στην κανονικότητα, να δίναμε προτεραιότητα αλλού, αλλά όπως όλοι μας να ελπίσουμε και εμείς από την πλευρά μας να πάνε όλα καλά, γιατί φυσικά όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για τόσο σοβαρά θέματα όπως είναι για παράδειγμα ο κορονοϊός και η εξάπλωση του COVID-19, όλοι μας προφανώς πρέπει να ξεκινάμε από εκεί. Ποια είναι η θέση του κινήματος αλλαγής, κύριε Χριστοδουλάκη, με φόντο βεβαίως τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί παρακολούθησης μέσω κάμερας των μαθημάτων στα σχολεία? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια επίσημη θέση του κινήματος αλλαγής από αυτού. Η δική σας προσωπική. Υπάρχει επίσημη θέση και η στάση μας στη Βουλή, αλλά και η αρμόδια βουλευτής μας, Χαρά Κεφαλίδου, ναι, με σχετική δήλωση το προηγούμενο Σάββατο. Να πούμε όμως το εξής για τους τηλεθεατές που μπορεί να μην το έχουν παρακολουθήσει. Την Παρασκευή, λοιπόν, σε ένα τελείως άσχετο νομοσχέδιο με τα θέματα της παιδείας, το μεσημέρι κατατέθηκε τροπολογία η οποία αφορά ένα εντός εισαγωγικών live streaming των μαθημάτων από την αίθουσα προς τα έξω. Εμείς λοιπόν ταχθήκαμε κατά της τροπολογίας αυτής για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Καταρχάς, πρώτον, φαίνεται ότι εκτός του πλαισίου, ότι δεν υπήρξε καμία διαβούλευση, καμία συζήτηση, κανένα περιθώριο να κατατεθούν προτάσεις ή αντιπροτάσεις ακόμα και να ρωτήσουμε και τη γνώμη και των εκπαιδευτικών μας, των δασκάλων οι οποίοι θα μπουν στις αίθουσες να κάνουν το μάθημα. Πώς θεωρούν ότι μπορεί να γίνει αυτό? Υπήρχε μια επιλογή που έγινε τροπολογία μεσημέρι, πέρασε το απόγευμα. Αλλά δεν θέλω να μείνω εκεί. Θέλω να μείνω στα θέματα ουσίας. Πρώτον, το εξής, ότι μάλλον ο υπουργός που έφερε την τροπολογία αυτή φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν σε εξοπλισμούς. Ελάχιστες αίθουσες, δυστυχώς, έχουν τα τεχνικά μέσα να μπορέσουν να φτάσουν σε κάτι τέτοιο. Αλλά αν με επιτρέπετε, και κάτι ακόμα πιο σημαντικό από αυτό. Παρακαλώ. Φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται ότι δεν μιλάμε για μια παράδοση διδασκαλίας του τύπου ακαδημαϊκού αμφιθεάτρου. Μιλάμε για μια αίθουσα η οποία δεν μιλάει μόνο ο δάσκαλος, έχει μια αλληλεπίδραση καθηγητή ή δασκάλου με τους μαθητές του, και η οποία πάρα πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει και σε ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών, ειδικά όταν δεν μπορεί να διασφαλιστεί απόλυτα πού φτάνει τελικά η εικόνα μέσα από την αίθουσα. Και αυτό επιδεινώνεται μάλιστα και ακόμα περισσότερο και όταν μιλάμε, για παράδειγμα, και για παιδιά με ειδικές δυσκολίες, όπως της ειδικής αγωγής, για τα οποία μάλιστα δεν έχει προβλεφθεί και ιδιαίτερη μέρημνα όσον αφορά την τροπολογία που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή. Αυτός είναι και ο λόγος, λοιπόν, ακριβώς που ταχθήκαμε κατά της συγκεκριμένης τροπολογίας, χωρίς αυτό όμως να αφορά το ψηφιακό σχολείο. Και το λέω αυτό γιατί το ψηφιακό σχολείο δεν το θυμηθήκαμε το 2020 λόγω κορονοϊού. Το ΠΑΣΟΚ και ειδικά στα δύσκολα χρόνια της κρίσης,
το 9-11, αν θυμάστε, ήταν ναι. εκείνο που πρώτο έκανε τα καθοριστικά βήματα για να μπορούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με ασφάλεια και με ασφάλεια και των προσωπικών δεδομένων όλων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα πρώτα βήματα για ένα σοβαρό, αξιόπιστο ψηφιακό σχολείο στη χώρα μας. Αν αυτά τα ακολουθήσει η κυβέρνηση, νομίζω θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική στο έργο της, ειδικά στα θέματα παιδείας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα στα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν πλέον. Λέω βεβαίως και της πανδημίας. Νέα κανονικότητα, νέα πραγματικότητα. Έχουν ανοίξει οι πληγές στους τομείς της επιχειρηματικότητας και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σαφώς, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε. Θα πάμε στο κομμάτι του τουρισμού. Γνωρίζετε ότι η Κρήτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κομμάτι του τουρισμού. Ο τουρισμός ζει από αυτήν και βεβαίως αντιστρόφως τα στοιχεία είναι κάθε χρόνο ανταποκρίνονται βεβαίως στις ανάγκες και του νησιού αλλά και στην ανάγκη να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο τουριστικό προϊόν έτσι ώστε κάθε χρόνο να ανανεώνεται και αυτό και να το ψηφίζουν τελικά όλοι οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Είδαμε και μία τοποθέτηση σήμερα, ένα δελτίο τύπου και από τον κύριο Νικητιάδη, από τον γραμματέα του τομέα τουρισμού του κινήματος αλλαγής για έλλειψη σχεδιασμού στο κομμάτι του τουρισμού εκ μέρους της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη. Και δεν ξέρω πώς τα βλέπετε τα πράγματα, αν η ιονή είναι θετική, είναι καλή ή αν θα πρέπει τελικά να γίνουν άλλου είδους προσπάθειες και να αλλάξουμε κατεύθυνση. Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό που πολύ σωστά είπατε, ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το κομμάτι του τουρισμού, προφανώς ειδικά στην Κρήτη αλλά και συνολικά για τη χώρα μας, είναι από τα κυρίαρχα που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Και μάλιστα ένα τουριστικό προϊόν που και σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης ξεκίνησε όχι με τους καλύτερους ιονούς, γιατί θυμάστε σίγουρα τα θέματα που είχαμε για παράδειγμα το Σεπτέμβριο με τον Thomas Cook, που είχα και εγώ την ευκαιρία να βρεθώ και να συναντηθώ και από κοντά. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο, η αλήθεια είναι αυτή. Ξεκινώντας από τον Οκτώβριο. Ακριβώς. Που έτσι κι αλλιώς δημιούργησαν πολύ δύσκολες συνθήκες για το τουριστικό μας προϊόν. Θα έρθω στο σημερινό. Η ανακοίνωση μας αφορά το εξής. Αφορά το ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοχάρης, χωρίς κανένα διάλογο ξανά, χωρίς καμία διαβούλευση, αποφάσισε σήμερα να ανακοινώσει σε κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας μέρος του υποτιθέμενου προγράμματος για τον τουρισμό και μάλιστα να έχουμε και ως απάντηση τη δυσαρέσκεια του μεγάλου Μαξίμου. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι στιγμές και οι συγκυρίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες συγκυρίες δεν χωράει πρώτον προχειρότητα. Και δεύτερον, όμως, δεν χωράει και ένας διαγωνισμός μεταξύ των υπουργών για το ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη επικοινωνιακή προβολή, ποιος θα προλάβει πρώτος να παίξει στα μέσα ή να φανεί ότι είχε το πιο γρήγορο ή το καλύτερο σχέδιο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή οι συνθήκες είναι δύσκολες, ότι επειδή ο τουρισμός είναι ένα προϊόν που έχει κατά περίπου το 20-25% του ελληνικού ΑΕΠ, χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο. Και για να έρθω στο ολοκληρωμένο σχέδιο, ο τομέας τουρισμού του κινήματος αλλαγής, που είναι γραμματέας ο Γιώργος Νικητιάδης, είχε με παρουσία της Προέδρου της Φόβης Γεννηματά την προηγούμενη Τετάρτη μια τηλεδιάσκεψη με τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού. Εκεί λοιπόν, ακριβώς επειδή μιλάμε για ολοκληρωμένο σχέδιο, το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε ένα σχέδιο που αφορά τρεις κυρίαρχους πυλώνες για το πώς εμείς θέλουμε να είναι κοστολογημένα και με ολοκληρωμένο σχέδιο η επόμενη μέρα για τη διάσωση του τουριστικού προϊόντος. Το πρώτο πράγμα, αν έχουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε για αυτό, για το παρακαλώ, βεβαίως, κύριε Χρυσοδουλάκη. Γιατί ο κόσμος ακούει πολλές φορές και από τους τηλεοπτικούς δέκτες, θέλουμε την ανάπτυξη, θέλουμε να αλλάξει η πορεία, αλλά εν της πράγμαση και επί της ουσίας ποτέ δεν ακούει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η αλήθεια ακριβώς, είναι αυτή. Και είναι καλό ακριβώς να μιλάμε και για σχέδιο και προτάσεις και όχι απλά για κριτική όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Έτσι. Αυτή ήταν και η συνειδητή μας επιλογή και μέσα στην κρίση. Όχι απλά να απέχουμε ή να δίνουμε λευκή επιταγή, να βάζουμε πλάτη και όπου υπάρχουν κενά να τα συμπληρώνουμε προτάσεις. Λέω λοιπόν ότι ο πρώτος πυλώνας αφορά το πώς θα ενισχύσουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις. Πρώτον, λοιπόν, προτείνουμε κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που πλήττονται και των εργαζομένων τους μέσα στο 2020, δηλαδή αυτές που θα παραμείνουν κλειστές. Μιλάμε για ένα μοντέλο ενίσχυσης ρευστότητάς τους και κυρίως τόνωση ανταγωνισμού, δηλαδή μηδενική προκαταβολή φόρου για το 2020, μείωση του ΦΠΑ για δύο χρόνια, δηλαδή εστίαση και διαμονή στο 6% και στις υπόλοιπες τουριστικές υπηρεσίες στο 13%, κατάργηση για δύο χρόνια του τέλους διανυκτέρευσης και ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ. Μετά έχουμε το σκέλος που αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τις τουριστικές υπηρεσίες. Έχουμε καταθέσει συνολικά για την οικονομία, αυτό αφορά και τον τουρισμό, ένα πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας που λέει ότι επιδοτείται το 40% του μισθού των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση για το πρώτο εξάμηνο με αντάλλαγμα εντός εισαγωγικών, καμία απόλυση ή δυσμενή μεταβολή στις εργασιακές τους συνθήκες.
Μιλάμε για ανάγκη παράταση των συλλογικών συμβάσεων για όσες λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα και, αν θέλετε, και πολύ σημαντικό να τεθεί άμεσα υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση του επισιτισμού που αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους και στην εστίαση αλλά και στις τουριστικές μονάδες. Και ο τρίτος βασικός πυλώνας, στον οποίο θέλουμε να δώσουμε επίσης έμφαση, αφορά το πώς ενισχύουμε το τουριστικό μας προϊόν. Η χώρα μας απέδειξε ότι είναι μια χώρα ασφαλής, αλλά αυτό παράλληλα όμως χρειάζεται και ενίσχυση εκ νέου και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ειδικά για τα νησιά, όπου υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια και έχουμε καταρτήσει και ένα οργανωμένο σχέδιο για το πώς μπορούν οι τουρίστες να νιώθουν ασφάλεια στην Ελλάδα. Κατέθεσε με την κοινοβουλευτική μας ομάδα και με παρόντα φυσικά και τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον βουλευτή Ηρακλείου, τον Βασίλη Γιέρογλου, ένα σχέδιο, μια ολοκληρωμένη πρόταση, κοστολογημένη με προϋπολογισμό 750 εκατομμύρια για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Και έχει δει αναρτηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιό μας, βασισμένο ακριβώς σε αυτούς τους τρεις κεντρικούς πυλώνες, που θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί άμεσα σε ισχύ, ακριβώς για να διασωθεί όσο γίνεται ίσως το κυρίαρχο προϊόν της οικονομίας μας, που είναι ο ελληνικός τουρισμός. Να αφήσουμε λοιπόν στην άκρη τη μάχη για την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης, να μιλήσουμε για προτάσεις, σχέδιο. Εμείς έχουμε ήδη κάνει τη δουλειά μας, την καταθέτουμε και στην κυβέρνηση και ενώπιον του ελληνικού λαού και θεωρούμε ότι είναι καλύτερο προς το συμφέρον όλων μας. Όσο πιο γρήγορα εφαρμοστεί, τόσο το καλύτερο, ακριβώς γιατί και εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, αλλά και η οικονομία μας να πάρει ξανά μπροστά. Ήσασταν κατατοπιστικότατος, κύριε Χριστοδουλάκη. Θέλω να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα. Γιατί δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, μιας και σας έχουμε. Δεν μας τυχαίνει και κάθε μέρα. Ξέρω ότι έχετε κι εσείς τις δικές σας ευθύνες, βεβαίως, εκεί και το δικό σας χρόνο. Είδα κάποια δήλωση του κυρίου Ρέπα, του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, γιατί μιλάμε, ναι, μεν. Πλέον για μια περίοδο κρίσης, κακά τα ψέματα. Ανάλογες έχουμε περάσει στο παρελθόν, έχουμε βγει από αυτές τις καταστάσεις. Χρειάστηκαν συγκλήσεις και συνεργασίες. Λέει λοιπόν ο κύριος Ρέπας ότι αργά ή γρήγορα θα είναι αναπόφευκτος ο διάλογος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω εάν το κίνημα αλλαγής έχει την απάντηση και αν επιβάλλει ο καιρός, η κατάσταση που βιώνουμε, να υπάρξουν συνεργασίες προς όφελος του ελληνικού λαού. Καταρχάς, οι συνεργασίες προς όφελος του ελληνικού λαού δεν συνδέονται με οριζόντιες κομματικές συνεργασίες. Είναι προγραμματικές, αφορούν τις εντολές του ελληνικού λαού στις εκλογές και έχουν να κάνουν με βάση τις προτάσεις και το σχέδιο και το πρόγραμμα του καθενός. Προς όφελος του ελληνικού λαού, λοιπόν, εμείς μέσα στην κρίση βάλαμε πλάτη στα μέτρα των επιστημονικών επιτροπών. Προς όφελος του ελληνικού λαού, καταθέταμε ένα σύνολο προτάσεων, όπως αυτές που λίγες από αυτές συζητήσαμε πριν από λίγο, ακριβώς για να είμαστε χρήσιμοι στο πολιτικό σύστημα. Προς όφελος του ελληνικού λαού και της χώρας μας, κάνουμε όλες μας τις πολιτικές επιλογές. Επειδή αυτή η κουβέντα είναι μεγάλη, το κίνημα αλλαγής και συνολικά η δημοκρατική παράταση και το ΠΑΣΟΚ με μια πολύ μεγάλη ιστορική διαδρομή έχει δύο βασικούς πολιτικούς αντιπάλους. Πρώτον, τις συντηρητικές πολιτικές. Και όταν λέω συντηρητικές πολιτικές, εννοώ συνεργασία, ενώ στο περιβάλλον, ενώ στην οικονομία, στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ στην κοινωνική πολιτική, στην παιδεία, στην υγεία, σε όλους αυτούς τους τομείς, όπως δυστυχώς είδαμε και μέσα στην κρίση πολιτικές επιλογές από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες φανερώνουν ότι είναι εδώ παρούσες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άρθρο 9 της ΠΝΠ για εκπεριτροπή σε εργασία και μείωση στο μισθό του μισθού των εργαζομένων. Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σχέδιο για τα βάουτσερ και το σκάνδαλο που προέκυψε εκεί. Χαρακτηριστικά παραδείγματα έχουμε κάθε μέρα, ακόμα και με θέματα διαφάνειας. Άρα, ο ένας μας αντίπαλος είναι αυτός, είναι σαφής και προσδιορίζει τον ιδεολογικό μας διαχωρισμό. Ο δεύτερος αντίπαλος όμως ήταν και είναι πάντα ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός αυτός έχει κατεξοχήν απέναντι του το ΣΥΡΙΖΑ, μια πολιτική παράταξη η οποία επέλεξε και ως διακυβέρνηση, αλλά εγώ δεν μένω μόνο στο παρελθόν, αλλά και σήμερα να χρησιμοποιεί πιο πολύ συνθήματα του τύπου θα λογαριαστούμε μετά και να. Περιεχομένου και να πολιτική ουσία που μπορούν πραγματικά να φανούν χρήσιμα για να διαμορφώσουν ένα νέο όραμα που χρειάζεται όντως η δημοκρατική παράταξη και η προοδευτική παράταξη. Και επί της ουσίας όμως δεν συνεισφέρουν ακριβώς αυτό που πολύ σωστά είπατε. Στο πώς μπορεί το πολιτικό σύστημα και ένα συγκεκριμένο σκέλος του ιδεολογικού φάσματος, αυτό που θέλουμε εμείς να εκπροσωπήσουμε, να είναι χρήσιμο για τον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν, για να το πω πάρα πολύ απλά, έχουμε επιλέξει την αυτόνομη πορεία μας. Αυτή δεν είναι υποδιαπραγμάτευση για κανέναν. Έχουμε επιλέξει με ποιους θέλουμε να είμαστε μαζί. Θέλουμε να είμαστε μαζί με τους κοινωνικά αδύναμους, με τους ασθενέστερους, με όλους αυτούς που συμμερίζονται μια ανάγκη για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Με όλους αυτούς που θέλουν την οικονομική προοπτική της χώρας και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά αντιλαμβάνονται και την απέτηση για ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Και με ένα πλαίσιο ιδεολογικό, αν θέλετε, που είχαμε την ευκαιρία και να το συζητήσουμε και στη συνδιάσκεψή μας, και θα έχουμε και από εδώ και στο εξής, δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο χρόνο να εμβαθύνουμε, αλλά είναι σαφές ότι για μας αυτούς εκπροσωπούμε. Όταν τεθεί ζήτημα οποιονδήποτε προγραμματικών συμφωνιών, εμείς καταθέτουμε σχέδιο, καταθέτουμε προτάσεις, δεν τις λέμε απλά για να ακούγονται ωραίες, θέλουμε να τις κάνουμε και πράξεις.
Ζητάμε λοιπόν τη δύναμη του ελληνικού λαού αυτές κάθε φορά να τις κάνουμε πράξη και αυτό θα κάνουμε και όποτε ξανά μας χρειαστεί και φυσικά να συζητήσουμε θεσμικά εντός του ελληνικού κοινοβουλίου με όποιον τρόπο μπορούμε να είμαστε κι εμείς χρήσιμοι, με όποιους σχετισμούς φυσικά μας δίνει η ελληνική κοινωνία κάθε φορά. Κύριε Χριστοδουλάκη, τι απαντάτε στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών? Είδαμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Χριστίδη, να απαντάει ότι τα σενάρια αυτά διακινούνται μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω ποια είναι η τοποθέτηση δική σας επ' αυτού. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες τις προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η ύφεση λοιπόν προβλέπεται να είναι στο 9,7%, δηλαδή το ΑΕΠ μας θα μειωθεί κατά 10%. Και παράλληλα με αυτό, έχουμε ήδη γύρω στους 150 θανάτους, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει μπροστά μας στο υγειονομικό σκέλος της κρίσης, και μια τεράστια βεβαιότητα με την ανεργία να αυξάνεται, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πνίγονται, όλα τα καταστήματα που ανοίγουν σιγά σιγά να μην ξέρουν τι θα γίνει, τον τουρισμό όπως συζητήσαμε πριν να πλήττεται, τον αγροτικό τομέα να έχει τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητά του, και συζητάμε για να βάλουμε ξανά τη χώρα σε αστάθεια, για να κάνουμε εκλογές για ποιον λόγο? Εγώ λοιπόν λέω πάρα πολύ απλά ότι όποιος μέσα σε συνθήκες τόσο σοβαρής κρίσης και υγειονομικής πρωτόγνωρης, αλλά και οικονομικής με δείκτες και αποτελέσματα που δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει, ακόμα συζητάει για εκλογές, είναι σίγουρα πολιτικά τυχοδιώκτης και τίποτα παραπάνω. Θέλω να πιστεύω ότι η χώρα μετά από 10 χρόνια κρίσης που πέρασε δεν θα έχει ξανά στο πολιτικό της προσωπικό ανθρώπους που βάζουν πρώτα το κομματικό συμφέρον και μετά το συμφέρον της χώρας. Πρώτη δείξαμε τον δρόμο για να βάζουμε πάνω το συμφέρον της χώρας και μετά το κομματικό. Θέλω να πιστεύω ότι 10 χρόνια μετά αυτό τουλάχιστον μπορεί να έχει γίνει κτήμα του πολιτικού συστήματος. Να συνεννοηθούμε οι πολιτικές δυνάμεις. Εδώ είμαστε προς όφελος της χώρας και των πολιτών και όχι των συσχετισμών των εκλογικών που την επόμενη μέρα θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερο κόστος στη διαχείριση της κρίσης. Να είμαστε όλοι σοβαροί. Ναι στη συνεννόηση, όχι στις συγκλήσεις και συνεργασίες σε πολιτικο-ιδεολογικό επίπεδο. Και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα και το κάνουμε και πράξη. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλά. Να είστε καλά, επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε στο μέλλον.